Παρά το πρωτοφανέ μπάχαλο τη κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων, με λήψεις ακόμα και στα self-test, ήδη έχουν καταγραφεί πάνω από 15.000 κρούσματα σε μαθητέ και μαθήτριε. Οι γονεί του, όμω, θα πάνε κανονικά στην εργασία του, με κίνδυνο ακραία διασπορά του ιού, αφού η κυβέρνηση αρνείται να προβλέψει άδεια ειδικού σκοπού. Άλλη μία απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει συνειδητά πολιτική ανοσία στι είναι απαραίτητη η χορήγηση άδεια ειδικού σκοπού στου εργαζόμενου γονεί, τόσο για την προστασία των παιδιών που νοσούν, όσο και για τον περιορισμό τη διασποράς.